Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και είμαι πάρα πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ χαρούμενη που σε λίγες μέρες φεύγω για καλοκαιρινές διακοπές. Ακόμα πιο χαρούμενη είμαι σήμερα ιδιαιτέρως, γιατί θα δοκιμάσω ένα σωρό οικονομικά προϊόντα που ήρθαν στα χέρια μου πριν από λίγες μέρες. Και φυσικά σας έχω και giveaway σε αυτό το βίντεο. Οπότε μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος για να μάθετε πώς θα κάνετε κι εσείς αυτό εδώ το μακιγιάζ και ποια προϊόντα φυσικά χρησιμοποίησα και θα σας δείξω από τώρα τα δώρα που θα κερδίσετε. Είναι 2 lip gloss από την NYX, είναι μία παλέτα από την MUA με highlighters, είναι μία liquid σκιά, υγρή σκιά από την Wet n Wild, είναι ακόμα ένα προϊόν το οποίο είναι shimmer για τα μάτια, roll-on shimmer από την MUA, έχω 2 μανό από την Catrice. Έχω επίσης 2 spray από την 17, είναι το Rose Area Body Oil και το Rose Area Body Mist και μία κρέμα ενυδατική που παιδιά μυρίζει υπέροχα, μυρίζει σαν πούδρα και είναι από την Aloe Plus Colors και λέγεται So Velvet Body Butter, πραγματικά λιώνει στο σώμα σας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα κάνετε δικά σας αρκεί να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Τα primer που έχω σήμερα στα χέρια μου είναι αυτό εδώ από την Wet n Wild που είναι το Matte Primer και αυτό το καινούριο από τη σειρά Bear With Me της NYX το οποίο έχει κάναβι και είναι Radiant Perfecting Primer. Πάμε λοιπόν να δώσουμε πρώτα λάμψη στην επιδερμίδα. Έχω δοκιμάσει τα περισσότερα από αυτά τις προηγούμενες μέρες για να σας λέω και τη γνώμη μου για αυτά καθώς τα εφαρμόζουμε. Είναι ροζ αυτό και είναι σαν μια πολύ δροσερή ενυδατική κρέμα. Έχει μια πολύ ωραία διακριτική μυρωδιά. Όπως βλέπετε, το βάζω στην περίμετρο του προσώπου, γιατί στο κέντρο, εδώ στο τάφ που έχω λιπαρότητα, θα βάλουμε το Matte Primer της NYX. Χρώμα δεν αφήνει καθόλου στην επιδερμίδα, αλλά αφήνει μια πολύ ωραία γυαλάδα που τη χρειαζόμαστε. Και θα βάλω τώρα και λίγο από το Primer της NYX, το οποίο και αυτό είναι σαν κρέμα. Δεν έχει καμία αίσθηση σιλικόνης. Στεγνώνει όμως αρκετά γρήγορα και νομίζω ότι κάνει δουλίτσα στο να διατηρεί matte τη συγκεκριμένη περιοχή, εδώ στο κέντρο του προσώπου. Τώρα παιδιά το καλοκαίρι που υδρώνουμε, εσείς οι λιπαρές φίλες μου θα με καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πάμε σε foundation, έρχεται και αυτό από την Wet n Wild και νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Είναι στην απόχρωση Golden Honey και είναι σε stick. Πάρα πολύ πρακτική συσκευασία και για ταξίδι, ένα foundation το οποίο όχι μόνο μου τέριαξε χρωματικά πάρα πολύ όπως θα δείτε, αλλά έχει και πολύ ωραία κάλυψη. Δεν είναι ποτέ βαρύ, μπορείτε να το χτίσετε. Έχει matte τελείωμα και μου αρέσει πάρα πολύ να το εφαρμόζω με το συγκεκριμένο πινέλο, το οποίο είναι πλακέ και οι τρίχες του είναι πάρα πολύ έτσι, συμπυκνωμένες. Νομίζω ότι δίνει καλύτερη κάλυψη και απλώνεται φανταστικά χωρίς να αφήνει γραμμές. Εν τω μεταξύ, όταν κάνουμε πολύ καιρό να τα πούμε, γιατί φιλμάρω 2-3 βίντεο μαζί κάθε φορά και μετά κάνω ένα διάλειμμα, νομίζω ότι έχουν συμβεί τόσο πολλά πράγματα στη ζωή μου και θέλω να σας τα πω όλα. Λοιπόν, να σας πω ότι πήγα στο Λονδίνο, πήγα στο φεστιβάλ, ίσως βάλω ένα μικρό κλιπ εδώ πέρα για να δείτε τι έγινε και ποιους καλλιτέχνες είδα. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ήταν απίστευτος, οι Black Eyed Peas επίσης έκλεψαν την παράσταση, αν τους θυμάστε. Και είναι πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει σε ένα φεστιβάλ, ειδικά στο εξωτερικό και το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία στο να πας και να έρθεις. Είναι όλα τόσο πολύ ωραία οργανωμένα. Ελπίζω να έχετε την ευκαιρία κάποια στιγμή κι εσείς να κάνετε ένα τέτοιο ωραίο ταξίδι και να δείτε ένα αγαπημένο σας τραγουδιστή live, γιατί πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, concealer δεν έχω καινούριο. Πάω να βάλω concealer και να σετάρω το πρόσωπό μου, γιατί δεν έχω ούτε setting powder καινούρια. Και περνάμε μετά στα υπόλοιπα, γιατί έχω πολύ ωραία πράγματα. Highlighters, σκιές, μάσκαρα, ένα σωρό καινούργια πράγματα. Τελικά δεν είχα ούτε νέο bronzer ούτε νέο ρούζ να δοκιμάσω σήμερα, οπότε τα έβαλα και αυτά στο πρόσωπό μου στα γρήγορα και θέλω τώρα να δοκιμάσω αυτό εδώ το lip conditioner από την NYX, από τη σειρά Bear With Me, που έχει και αυτό κάναβι. Δεν μυρίζει κάτι ιδιαίτερο, αυτό πρώτη φορά το δοκιμάζω. Είναι σαν να βάζω λαδάκι στα χείλη, ωραίο πλικατέρ, πάρα πολύ μαλακό είναι παιδιά. Και μ' αρέσει και η γυαλάδα που δίνει, τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ υγιή. Για να δούμε τι θα κάνει μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστεί να βάλουμε το liquid lipstick. Πάμε στα μάτια. Έχω πάρα πολλά προϊόντα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, δεν ξέρω τι look θα κάνουμε σήμερα. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όσο περισσότερα μπορώ από αυτά πάντως. Λοιπόν, έχω 2 προϊόντα από την MUA. Λέγονται Glow, είναι Roll-on Shimmer. Και εγώ όταν τα είχα πρωτοδεί, νόμιζα ότι ήταν προϊόντα για το πρόσωπο. Και λέω τώρα, αυτό το χρώμα πώς θα το βάλεις στο πρόσωπό σου. Τελικά όμως, επίσης νομίζω ότι είναι υγρά. Τελικά όμως είναι ρολόν σε σκόνη και αυτό είναι ένα φανταστικό χρώμα.
Δείτε τι τέλειο που είναι και θέλω να το βάλω στο ματιό μου οπωσδήποτε. Πρώτα όμως θα ξεκινήσω από το Liquid Catsuit. Αυτό είναι της Wet n Wild. Είναι υγρή σκιά. Και να πω την αλήθεια, την έχω δοκιμάσει τις προηγούμενες μέρες και εφαρμόζεται, παιδιά, σαν όνειρο. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο απλό είναι. Τη βάζετε σε όλο το κινητό βλέφαρο και μετά παίρνετε ένα πινελάκι και σβήνετε λίγο εδώ το σημείο όπου θέλετε να σβήσετε την σκιά. Αυτό στεγνώνει, έχει, μπορώ να σας πω, και πάρα πολύ ωραία διάρκεια και σκέτο να το αφήσετε. Και αυτό το χρώμα είναι φανταστικό, είναι το Shells and Whistles. Σας το προτείνω λοιπόν, είναι ένα φανταστικό έτσι σήμερι χρώμα, το οποίο μπορείτε και να το χτίσετε αν θέλετε, να βάλετε και λίγο παραπάνω από πάνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μετά τα μποναριστά με το πινέλο σας να το στρώσετε. Θα φέρω τον καθρέφτη μου λίγο πιο κοντά, παιδιά, γιατί ειλικρινά δεν βλέπω και πάρα πολύ καλά, να πω την αλήθεια. Sorry αν φαίνεται εδώ στην ακρουλιά της οθόνης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω πού θα πάτε διακοπές, ενώ εγώ θα ανοίξω αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Desert Shimmer. Πού θα πάτε διακοπές φέτος, γιατί εγώ εννοείται θα πάω στο Όσλο. Όσοι έχετε παρακολουθήσει προηγούμενα βίντεο θα ξέρετε τη μεγάλη μου αγάπη για την Νορβηγία. Μιλάω και νορβηγικά, άπτεστα πλέον. Θα πάω να δω λοιπόν τους φίλους μου εκεί και αμέσως μετά δεν ξέρω που θα πάω, σε νησί δηλαδή. Και θα ήθελα τις προτάσεις σας. Αν ξέρετε κάποιο νησί που δεν έχω επισκεφτεί και αξίζει τον κόπο, να μου το πείτε τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω βάζοντας αυτό το roll-on shimmer εδώ στο μισό βλέφαρο, στην προστινή πλευρά. Wow! Είναι τρομερό! Δεν έχω ξαναδουλέψει με τέτοιο προϊόν και είναι πολύ ωραίο που βάλαμε την υγρή σκιά από κάτω, γιατί νομίζω ότι κάνει και μια πολύ ωραία βάση. Ελπίζω να μην έχω fallout με αυτόν τον τρόπο, γιατί διαφορετικά ενδεχομένως θα είχατε. Θα συνεχίσω με αυτό το χρώμα που έχω ερωτευτεί και λέγεται Moroccan Spice και θα το βάλω στο υπόλοιπο του βλεφάρου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι έξυπνο που κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω μου αρέσει. Είναι αρκετά εύκολο και αυτό να το εφαρμόσεις βασικά με το roll-on. Δεν το περίμενα. Είναι πολύ ιδιαίτερα αυτό το προϊόντο που δοκιμάζω σήμερα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θέλω σίγουρα να κάνω μια γραμμή eyeliner, οπότε την κάνω στα γρήγορα και επιστρέφω. Το eyeliner έγινε λίγο πιο εντυπωσιακό από ό,τι περίμενα ομολογουμένως, αλλά δεν πειράζει, θα το σώσουμε γιατί έχουμε υπερμάσκαρα και δεν χρειάζεται καν να βάλουμε ψεύτικες βλεφαρίδες. Πρώτα όμως θα τις γυρίσω εδώ με το αγαπημένο μου εργαλείο και το χρησιμοποιώ κάθε φορά πλέον με οποιαδήποτε μάσκαρα για να είναι να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, On The Rise Volume Lift Scara, και αυτό γιατί μας δίνει φοβερή έτσι ανόρθωση στις βλεφαρίδες και φοβερό όγκο, είναι η καινούργια της NYX. Και η καινούργια μου αγαπημένη έχει πολύ ωραίο βουρτσάκι από αυτά τα σκληρά τα βουρτσάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Θα κάνω αρκετές στρώσεις για να δείτε και το αποτέλεσμα. Ας ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη. Πραγματικά αν το μακιγιάζ στα μάτια ήταν πιο φυσικό θα έμενα στη μία στρώση γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα όμως θέλω να περάσω άλλη μία αφενός για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η μάσκαρα και πόσο εντυπωσιακές μπορεί να κάνει τις βλεφαρίδες, αφετέρου να δω αν κολλάνε μεταξύ τους, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα συνήθως που έχω όταν κάνω δεύτερη και τρίτη στρώση στις μάσκαρα. Αρκετά με τη μάσκαρα, πάμε σε φρύδια. Δεν έχουμε φτιάξει φρύδια τόση ώρα, λέω και εγώ κάτι μου φταίει στο όλο σύνολο. Λοιπόν, έχω νέο μολύβι φρυδιών από την NYX, λέγεται Feel and Fluff. Να πω την αλήθεια μου, το έχω δοκιμάσει ήδη, θα το δοκιμάσω όμως και στην κάμερα για να δείτε γενικά τη φάση του. Λοιπόν, είναι εδώ ένα τριγωνικό μολύβι από αυτά που δεν προτιμώ εγώ, αλλά οκ, okay, θα το κάνουμε να δουλέψει. Και από την άλλη, έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Έχει πολύ πυκνές τριχίτσες και φαντάζομαι είναι για να διανέμει καλύτερα το μήκος του φρυδιού το προϊόν και να μην φαίνεται ότι έχετε κάνει αγρές γραμμές. Ξεκινάω πάντα από εδώ μπροστά που γεμίζω λίγο το φρύδι μου. Λοιπόν, γράφει πάρα πολύ ωραία και η απόχρωση μου έχουν στείλει είναι η chocolate και είναι και πάρα πολύ σωστή για το δικό μου χρώμα φρυδιών. Ενδεχομένως μπορεί να δοκίμαζα και ένα λίγο πιο ανοιχτό τόνο, γιατί καμιά φορά όταν κάνεις πολύ πυκνά φρύδια αγριεύει λίγο και το βλέμμα. Και πριν κάνω το αριστερό φρύδι θα περάσω σε αυτό εδώ το βουρτσάκι. Δεν θα το κάνω μπροστά γιατί όταν το κάνω μπροστά μου σβήνει το προϊόν. Απλά θα βουρτσίσω το υπόλοιπο φρύδι μου και νομίζω ότι, οκ, αυτό ίσως το κάνει πιο ομοιόμορφο, αλλά
Δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο αν έχεις το κλασικό βουρτσάκι που έχουμε, αυτό που είναι για τα φρύδια και μπορείς να τα χτενίσεις. Μ' αρέσουν τα φρύδια όπως έγιναν τελικά σήμερα. Ίσως θα πρέπει να συνηθίσω να χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο βουρτσάκι. Έχω και ένα άλλο προϊόν για φρύδια, το Brow Idol Sport Proof Mascara από την Catrice. Έχει χρώμα, η απόχρωση είναι brown, dark brown, sorry. Λοιπόν, θα το περάσω από πάνω, ίσα ίσα γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιο καινούριο gel και γιατί θέλω λίγο εδώ μπροστά οι τριχίτσες μου να μένουν λίγο όρθιες. Μ' αρέσει αυτό στα φρύδια. Wow, ωραίο είναι. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραίο βουρτσάκι. Μπορείς να είσαι πάρα πολύ ακριβής και να κάνεις τις τριχούλες σου στα φρύδια να μείνουν εκεί που ακριβώς τις θέλεις. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη τώρα γιατί πλησιάζει η ώρα που θα χρησιμοποιήσουμε την παλέτα με τα highlighters. Πρώτα όμως θα ψεκάσω το πρόσωπό μου με το MUA Pro Base Cooling Spray, το οποίο δεν έχω δοκιμάσει, είναι η πρώτη φορά σήμερα. Αυτό είναι ωραίο spray. Αυτό είναι πολύ ωραίο spray. Έτσι, μου ήρθε και λίγο στους ώμους και λίγο στο ντεκολτέ, αλλά είναι πάρα πολύ δροσιστικό. Έχει μία μυρωδιά μέντας και πραγματικά είναι cooling και refreshing. Και πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτή εδώ την παλέτα που είναι αντίστοιχη με αυτή που θα κερδίσετε στο giveaway. Απλά σε άλλη απόχρωση είναι το Golden Delights, το συγκεκριμένο από την MUA. Θα σας σουατσάρω πρώτα και τις τρεις αποχρώσεις που έχω για να τις δείτε, παιδιά. Είναι εντάξει, εκτυφλωτικές, φανταστικές. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη απόχρωση, την οποία εγώ χρησιμοποιώ τελευταία κάθε μέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η γυαλάδα που δίνει. Ουχ! Εντάξει, το βλέπετε έτσι. Σήμερα θα μας βλέπουν και από άλλους πλανήτες με τόση γυαλάδα και στο μάτι. Σήμερα και στο μάγουλα, ένας χαμός. Θα βάλω μία μίξη του πρώτου και του δεύτερου, του πιο χρυσού, εδώ στη μύτη. Ουχ! Ξέρω, είμαι λίγο υπερβολική, αλλά το λατρεύω έτσι. Δεν θέλω να βάλω πάνω από τον bronzer μου, γιατί βλέπω ήδη τη γυαλάδα στο μάγουλο και είναι υπερβολική. Και πάμε να περάσουμε στα χείλη. Έχω δύο προϊόντα από την Catrice. Αυτό είναι ένα gloss αντίστοιχο με αυτό που σας είχα δείξει και τις προάλλες. Είναι σε άλλη απόχρωση όμως. Είναι το Shimmery Goldstone. Και έχω και αυτό εδώ το Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick, το οποίο είναι στην απόχρωση Girls Bite Back. Και αυτό θα χρησιμοποιήσω, ελπίζω να ταιριάζει με το μακιγιάζ στα μάτια. Μου φαίνεται, ναι, αρκετά nude. Ωραίο είναι. Αρκετά ουδέτερο χρώμα. Ταιριάζει, νομίζω τέλεια, ε. Κοίτα να δεις πως στην τύχη κάνω τα πιο ωραία μακιγιάζ. Πολύ πολύ ωραία αίσθηση. Το applicator του είναι ακριβίας. Δεν το πιστεύω ότι μιλάω και βάζω liquid lipstick στα χείλη μου. Αυτό είναι άθλος. Θέλω να μου πείτε, εάν σας ενδιαφέρει, γιατί γενικά μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα στο Instagram γι' αυτό, να δείτε πώς μπορούμε με μολύβι να μεγαλώσουμε τα χείλη μας, χωρίς να φαίνεται όμως, να δημιουργήσουμε μία αυταπάτη και να τα κάνουμε να φαίνονται πιο μεγάλα, χωρίς να έχουμε βάλει εμφυτεύματα και όλα αυτά τα περίεργα. Γιατί δεν ξέρω, εγώ τα φοβάμαι λίγο αυτά. Και προτιμώ λίγο να μεγαλώνω τα χείλη μου, είτε με μολύβι, είτε φαίνοντάς το έτσι λίγο πιο έξω το liquid lipstick. Θα το αφήσω λίγο να στεγνώσει και θα σας μιλήσω για τους πρωταγωνιστές του σημερινού βίντεο, που ήταν σίγουρα αυτή η Gris K.I. Liquid Catsuit από την Wet n Wild. Ήταν σίγουρα αυτά εδώ τα προϊόντα, το Shimmer, πώς το λέει, Roll On Shimmer από την MUA. Ήταν σίγουρα αυτή η μάσκαρα από την NYX On The Rise Volume Lift Scara. Και το foundation που είναι, νάτο. Το foundation σε stick, αυτό της Wet n Wild, παιδιά, το φοράω τις τελευταίες μέρες συνέχεια. Μ' αρέσει το τελείωμά του, η υφή του, το πως κάθεται, η καλλιπτικότητά του. Δεν είναι full κάλυψης, αλλά χτίζεται πάρα πολύ ωραία. Έχω και ένα άλλο gloss που θέλω να δοκιμάσω. Να δοκιμάσω αυτό από την NYX που είναι και στα δώρα σας ή αυτό από την Catrice. Επειδή δοκιμάσαμε προϊόν Catrice, θα δοκιμάσω αυτό εδώ από πάνω. Είναι το Filler Instinct Plumping Lip Polish και είναι στην απόχρωση Sparkling Please. Για να δω. Ταν ταραραν, μιλάμε για πολύ glitter σήμερα η κατάσταση. Και δεν έχω να πάω και πουθενά μετά, αυτό είναι το αστείο. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ στο κέντρο κυρίως, όχι πολύ προς τα έξω. Και τώρα έχω κάνει βλακεία γιατί έχει πάρει και το applicator από το liquid lipstick, αλλά θα το καθαρίσω στο χέρι μου. Λοιπόν, ποιος με καλεί, γιατί. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτό είναι το σημερινό μακιγιάζ. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ γυαλάδα το συγκεκριμένο και από μόνο του δεν έχει και
πολύ χρώμα να δώσει. Έχει ένα διακριτικό χρώμα. Μπορείτε λοιπόν να το φορέσετε και σκέτο. Α, και νιώθω μια δροσιά, παιδιά. Είναι όντως plumping. Δηλαδή, όντως θα κάνει τα χείλη προφανώς να φαίνονται λίγο πιο ζουμερά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like πριν φύγετε. Καλή τύχη στο giveaway. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή. Πάρα πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Καλαμπάνια, καλές βουτιές, να προσέχετε και να περνάτε τέλεια. Bye bye!